Καλημέρα κύριε Κουρέτα. Καλημέρα σας. Τι κάνετε? Από υγεία είμαι καλά. Αλλά γενικά τα πράγματα είναι, γίνονται μεγάλες αλλαγές, όπως ξεκινήσατε να λέτε, σε όλο τον κόσμο. Και εγώ είχα γράψει πριν από περίπου 1,5 μήνα, 2 μήνες, στον προσωπικό μου λογαριασμό, ότι αυτό που βλέπουμε τώρα στον πόλεμο με την Ουκρανία και όλη αυτή η ιστορία με τα τρόφιμα, δεν είναι η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι άλλη. Και αυτό που μας περιμένει και θα συμβεί, πιστεύω, είναι στα τρόφιμα, είναι κάτι αντίστοιχο που έγινε το 2008 με τη μεγάλη κρίση που είχαμε την παγκόσμια. Γιατί για πάρα πολλούς λόγους. Ο πιο βασικός, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι το περίπου 60% της καλλιέργειας στη γη γίνεται από 4 προϊόντα. Τη σόγια, το καλαμπόκι, το ρύζι και το στάρι. Και αυτά τα 4 προϊόντα ελέγχονται οι σπόροι από συγκεκριμένες εταιρείες που έχουν και τα λοιπάσματα και γεωργικά φάρμακα κλπ. Και αυτά έχουν εκτοπίσει όλες τις τοπικές ας πούμε γαστρονομίες των μικρών χωρών, επιβάλλοντας ένα δικό τους ας πούμε νόμο, θα τον έλεγα έτσι κάπως κοινικά, ο οποίος νόμος αλλάζει τελείως αυτό που ξέραμε για την τροφή. Και στα πλαίσια αυτού του πράγματος που ξέραμε, γίνονται και αυτές οι αλλαγές, μία από τις οποίες γίνεται και αυτή τη στιγμή στην Ολλανδία, δεν γίνεται τώρα, έχει από το 19 αυτή η συζήτηση, τώρα έχει φτάσει στην κορύφωσή της, διότι η κυβέρνηση επέβαλε μέσα σε ένα διάστημα μερικών ετών να έχουν οι αγρότες οι οποίοι τρέφουν ζώα, που αυτή η δραστηριότητα στην Ολλανδία έχει μια πολύ μεγάλη, ας πούμε, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των εξαγωγών, τεράστιο, πολλαπλάσιο από ό,τι είναι στην Ελλάδα, να έχουν μια 70% μείωση στις εκπομπές αζότου, προκειμένου να πιάσουν το στόχο που μπαίνει, ας πούμε, για τη μείωση των εκπομπών. Και ταυτόχρονα όλη αυτή η συζήτηση πάει πακέτο με το ότι εντάξει, δεν τρέχει τίποτα, εσείς θα πάτε στη Γερμανία, λέει, να κάνετε φάρμες ή θα αλλάξετε δουλειά. Ή θα πουλήσετε τις φάρμες. Ναι, θα τις πουλήσετε, αλλά δεν θα τις πουλήσετε εκεί, θα τις πουλήσετε και αυτοί που θα τις καλλιεργήσουν στη Γερμανία. Γιατί δεν επιτρέπεται στην Ολλανδία, μέχρι ενός σημείου επιτρέπονται τα όρια, αλλά στη Γερμανία επιτρέπονται. Τώρα ερωτήστε με, μπορώ να μιλήσω, αλλά ενδεχομένως θα έχετε πάρει κάποια, ας πούμε, κάποιες αφορμές να με ρωτήσετε. Θέλω μισό λεπτό. Την ίδια ώρα που συμβαίνουν αυτά στην Ολλανδία, και το ξέρετε πολύ καλά, σωστά το λέτε, το 19 έχει ανοίξει αυτή η συζήτηση, τώρα επισπεύστηκε. Όμως την ίδια ώρα, κοιτάξτε, ένα εργοστάσιο σούπερ μάρκετ του Ιδρύματος Gates στην Ολλανδία κάηκε την ώρα των κινητοποιήσεων. Το οποίο πού επικεντρώνονταν, κύριε Κουρέτα? Σε τρόφιμα νέας εποχής, όπως τα λέει. Το συνθετικό εργαστηριακό κρέας φυτικής πρωτεΐνης. Αυτό κάηκε. Ναι. Τυχαίο. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Όλη αυτή η συζήτηση για την αλλαγή της χρήσης των, ας πούμε, και του επαγγέλματος των αγροτών, προκειμένου να πιάσουν κάποιους στόχους, πηγαίνει πακέτο με την εναλλακτική άποψη ότι, ξέρετε, θα φτιάξουμε συνθετικό κρέας, το οποίο δεν θα έχουμε πρόβλημα, άρα δεν υπάρχει θέμα να χάσουν κάποιοι τις δουλειές τους. Η ίδια συζήτηση έχει ξεκινήσει εδώ και μερικό καιρό και με το συνθετικό μέλι. Και έχει αυτοποιηθεί και την Ελλάδα, η οποία έχει ένα περίπου 20.000 τόνους μέλι παράγει, το οποίο ένα μεγάλο μέρος είναι πεύκο, το οποίο δεν παράγεται πουθενά στη γη εκτός από την Ελλάδα και την παράλια της Τουρκίας, και έχει θεραπευτικές ιδιότητες που τις έχουμε αποδείξει, αντίστοιχες με του μανούκα, το οποίο πουλιέται αυτή τη στιγμή στη Μεγάλη Βρετανία 250 λίρες το κιλό. Κλείνει η παρένθεση. Λοιπόν, επομένως όλη αυτή η κουβέντα πηγαίνει τη συζήτηση σε ένα άλλο επίπεδο, ότι, ξέρετε, περιβαλλοντικά μας συμφέρει να φτιάξουμε τεχνητό κρέας, διότι καταναλώνται λιγότεροι πόροι. Αυτό όμως
εάν δείτε μελέτες οι οποίες έχουν γίνει από μεγάλα πανεπιστήμια και στη Σουηδία και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο άνθρωπος όταν καταναλώνει ένα τρόφιμο το οποίο είναι απρόσωπο και του το φτιάχνει ένας άλλος χωρίς να τον ξέρει ποιος είναι, στο βάθος του χρόνου χάνει την ικανοποίησή του για την τροφή και τρώει περισσότερο από ό,τι έτρωγε. Σκεφτείτε τον εαυτό σας, εάν φάτε κάτι πολύ νόστιμο θα φάτε πολύ λιγότερο, και επίσης η προσωπική σχέση που έχουμε με το τρόφιμο σημαίνει ότι εμείς παίρνουμε ένα κομμάτι κρέας το οποίο ξέρουμε ποιος το παράγει και είμαστε μια παρέα, το ψήνουμε, το τρώμε, και αυτό το πράγμα αποτελεί ένα κοινωνικό γεγονός. Επομένως, αυτό που προσπαθεί να γίνει παγκόσμια αλλάζει τη σχέση που έχει ο άνθρωπος με την τροφή, την οποία σχέση που είχε με την τροφή την έχει χάσει βέβαια εδώ και αρκετό καιρό, αλλά υπάρχουν θύλακες μέσα στην γη, όπως είναι η Μεσόγειος και οι χώρες της Λατινικής Αμερικής και άλλες χώρες και στην Ανατολή, οι οποίες ακόμα το φαγητό είναι ένα κοινωνικό γεγονός, ενώ στη Δύση, αυτοί οι οποίοι επιβάλλουν και αυτά τα μέτρα, είναι ένα βιολογικό φαινόμενο, τρως για να έχεις δύναμη, μισό, για να δουλέψεις. Μισό κύριε Κουρέτα, μισό λεπτό, γιατί ανοίξατε πολύ καλά κάνατε. Ανοίξατε με μια πάντα αγαπητική ρομαντική διάθεση. Εγώ θα το κάνω και λιγάκι πιο κοινικό, γιατί είπατε φράσεις κλειδιά από το μέλι, το ελληνικό μέλι, το μεσογειακό. Εγώ θα πιάσω και τη μεσογειακή διατροφή. Με συγχωρείτε, θα συζητάμε για την εισαγωγή τεχνητού κρέατος στην ανθρώπινη διατροφή? Υπάρχει και δημοσκόπηση στο CNN Greece, παρακαλώ, στην Ελλάδα. Ψήφισε τώρα πώς αξιολογεί την εισαγωγή τεχνητού κρέατος. Με συγχωρείτε, τους καρκίνους μετά από 20 χρόνια θα τους πληρώνουμε δημοσκοπικά? Κοιτάξτε, το μεγάλο πρόβλημα είναι όταν διαλύεις μια τοπική κοινωνία η οποία είναι δομημένη με κάποιους κανόνες και η οποία στηρίζεται σε ένα μεγάλο βαθμό στην καλλιέργεια των τροφίμων, όπως είναι αρκετές από τις χώρες του Νότου και η Ελλάδα. Αυτό μπορεί να φαίνεται εκ πρώτης όψεως απλό, αλλά δεν είναι απλό, διότι αλλάζει εντελώς τη σχέση που έχουμε με τους γύρω. Σκεφτείτε ότι οι άνθρωποι σε κάποιες γλώσσες, η λέξη σύντροφος σε εμάς σημαίνει κάτι. Στα αγγλικά είναι partner, το οποίο δεν σημαίνει τίποτα, δεν έχει καμία σχέση με την τροφή. Και επίσης, αν πάμε και πιο παλιά και πάμε λίγο παλιότερα για τη σχέση που είχε ο άνθρωπος στην τροφή, που τώρα εντελώς αλλάζει, ακόμα και στην αρχαία Σπάρτη οι άνθρωποι τρώγανε μαζί το βράδυ και μόνοι τους το μεσημέρι και είχαν μια τελείως διαφορετική σχέση με το φαγητό, το οποίο είχε κάνει ακόμα εντύπωση και στους Πέρσες, οι οποίοι ήρθαν και δεν μπορούσαν να πιστέψουν τη σχέση που είχαν οι άνθρωποι αυτοί. Και μάλιστα κάποιοι επιφανείς Σπαρτιάτες, όταν τους έδωσαν ένα γλυκό, το θεώρησαν κάτι πολύ έτσι κακό, διότι τεμπέλικο. Αυτό το πράγμα θα τους χαλούσε το μεταβολισμό και ήταν κάτι που θα μπορούσαν να το δώσουν οι εχθροί. Επομένως, τι θέλω να πω, ότι εκ πρώτης όψεως αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ολλανδία είναι η κορυφή του παγόβουνου, διότι αλλάζει τελείως η σχέση που έχουν πλέον οι άνθρωποι με την τροφή, με αφορμή την Ολλανδία, η οποία ειρήστον παρόντο είναι μια χώρα η οποία μετά το 2000 έχει κάνει καταπληκτικά βήματα φιλοπαραγωγικά, έχει μια τεράστια εξοικονόμηση. Πιστεύετε νερού, ότι είναι θέμα περιβαλλοντικό, κύριε Κουρέτα, στην ουσία? Όχι, γιατί καθόλου. Στη Σρι Λάνκα, να σας πω, στη Σρι Λάνκα καίγεται μια εβδομάδα κάθε κυβερνητικό κτίριο, γιατί ο κόσμος πεινά, ναι, δεν έχει να φάει. Ξέρετε, χθες το πρωί πήγα να πάρω καφέ και σε εκεί στο καφέ που πηγαίνω κοντά στη σχολή ήταν μια κοπελίτσα, μου έδωσε ένα καλαμάκι χάρτινο. Μου λέει, λέω, γιατί το δίνετε αυτό το χάρτη? Μου λέει, για να προφυλάξουν το περιβάλλον. Λέω, με ποιο τρόπο προφυλάσσει το περιβάλλον? Λέει, με τα καλαμάκια και με τα ηλεκτρικά πατίνια. Λοιπόν, καταλαβαίνετε πως περνάει η άποψη μέσα στους νέους, στους ανθρώπους, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι το περιβαλλοντικό μέτρο είναι τα καλαμάκια και τα ηλεκτρικά πατίνια. Το γεγονός ότι η Ελλάδα αποτελεί το 0,17% των παγκόσμιων ρήπων και έχει επιβληθεί
να μην μπορούμε να κάψουμε το λιγνίτι για τους χι λόγους, ενώ ο Τίμερμαν στη Γερμανία έχει αποφασίσει να γυρίσει το λιγνίτι και η Κίνα που αποτελεί το 30% των παγκόσμιων ρήπων έχει αποφασίσει να γυρίσει το λιγνίτι για να εξασφαλίσει και να διατηρήσει μια κοινωνική συνοχή, εμείς αυτό το πράγμα δεν του δίνουμε σημασία, υπακούοντας σε αυτό το πολιτικά ορθό, το οποίο δεν ξέρω πόσο μακριά θα πάει. Βλέπετε τι γίνεται στη Γαλλία, βλέπετε τι γίνεται στην Αγγλία, βλέπετε τι γίνεται στη Γερμανία, βλέπετε τι γίνεται στην Ολλανδία. Και στη Γαλλία αυτά που γίνονται είναι κοσμοϊστορικά πράγματα, μπορεί να μην μας τα δείχνουν εμάς στην Ελλάδα, αλλά κατηγορούν τον Μακρόν ότι σέρνεται πίσω από τη Γερμανία και δεν έχει χαράξει μία πολιτική στο θέμα της Ρωσίας, η οποία θα ήταν μια δεύτερη άποψη για την Ευρώπη, διατηρώντας και φυλάσσοντας αυτά τα οποία η Γαλλία πρεσβεύει. Και αυτή τη στιγμή γίνεται χαμός. Δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται σε όλο τον κόσμο και στην Ολλανδία και στη Γαλλία και στην Αγγλία και στη Γερμανία καλύπτονται από ειδήσεις να πιούμε τον καφέ μας με ένα χάρτινο καλαμάκι. Δυστυχώς αυτή είναι η ποιότητα. Και πρώτο θέμα, αλλά χειρότερα από τρούμπα, είναι οι 7.000 ποσότητες αυγών και τα κρέατα, τα ελληνικά που λάτρεψαν οι Αμερικανοί πεζοναύτες, αλλά μετά η κουβέντα πάει φάτε τεχνητό κρέας. Και όταν βλέπεις, καλά το είπατε εσείς για την νεολαία, μία καταπληκτική ηθοποιό και ωραία γυναίκα να κάνει διαφήμιση ότι με τα έντομα τρώγοντας καλύπτεσαι σε βιταμίνες, αυτό αρχίζει και γίνεται lifestyle. Και μιλάω σε έναν άνθρωπο που θέλει να κάνει με σύγχρονους όρους lifestyle την ελληνική βάση τροφής, όχι... Θα σας πω κάτι, κύριε Σαχίνη. Η γνώση δεν είναι μια απλή καταγραφή της πραγματικότητας. Είναι μια υπόθεση η οποία διαμορφώνεται κάτω από την πίεση κοινωνικών επιταγών. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα για να γίνω αντιληπτός. Υπάρχει ένα φάρμακο το οποίο υπάρχει και λέει ότι το παίρνεις και δυνατίζεις γιατί δεν απορροφώνει τα λίπη. Okay. Υπάρχει και ένα άλλο φάρμακο σε εισαγωγικά, το να φας σωστά και να αθληθείς. Και αυτό είναι ένα φάρμακο που δεν έχει συνταγογραφηθεί, αλλά ισχύει. Λοιπόν, και τα δύο σωστά είναι. Ποιο είναι το πιο σωστό? Εκείνο το οποίο θα επικρατήσει είναι εκείνο το οποίο η κοινωνία θα το υποστηρίξει με τη μεγαλύτερη θέρμη. Εάν η κοινωνία πιστεί ότι αυτή η λύση η οποία θα υπάρξει θα είναι για το συμφέρον των πολλών και για την τσέπη τους και για το περιβάλλον, θα την υποστηρίξει. Εάν πιστεί για το άλλο, θα υποστηρίξει το φάρμακο. Το ίδιο ισχύει και σε αυτά τα πράγματα. Μας παρουσιάζουν τη γνώση ότι ξέρεις υπάρχει αυτό το περιβάλλον κλπ. Αλλά αυτό είναι η μία πλευρά. Η άλλη πλευρά, η οποία είναι η κοινωνία και ο άνθρωπος και πώς αυτός ο άνθρωπος θα παραμείνει να υπάρχει και δεν θα γίνει μηχάνημα το οποίο θα απαξιωθεί και θα γίνει καταναλωτικό όπως έχουν γίνει και οι σχέσεις που προβάλλονται στην τηλεόραση και παντού, είναι μια άλλη ιστορία που ενδεχομένως αυτούς που φτιάχνουν τους νόμους τους συγκρούν να μην τους αφορά, αλλά εμένα με αφορά και όσο με αφορά μέχρι να πεθάνω θα το υπερασπίζομαι και με τη δουλειά μου και με το δημόσιο λόγο μου. Το ξέρω αυτό, το κάνετε με πολύ πάθος, κύριε Κουρέτα. Θα έρθω σε αυτό το κομμάτι, αλλά ξέρετε εδώ, γιατί μου το γράφουν και οι ακροατές και έχουν δίκιο. Εδώ έχουμε πάει σε ένα κινηματογραφικό βίντεο μέσων κοινωνικής δικτύωσης προμόσιων εντομοφαγίας. Πού τώρα, σε χώρους όπως είπατε εσείς, η Μεσόγειος. Δηλαδή, εντάξει, με συγχωρείτε τώρα. Κάποια στιγμή. Εάν αναλύσουμε το κατσικίσιο κρέας, το οποίο έχει ελάχιστη επίπτωση στο περιβάλλον, και δούμε το τι τρώει το κατσίκι, και πείσουμε και το κάνουμε γνωστό στον κόσμο και το κρέας του και το τυρί του και όλα τα προϊόντα τα οποία παράγει το κατσίκι, θα δείτε ότι στο τέλος θα υπερισχύσει τις... Λέτε εσείς, εσείς είστε πολύ ρομαντικός. Θα σας πω εγώ. Θα πρέπει αυτό το πράγμα να κύριε Κουρέτα, υποστηριχθεί. Καλά το λέτε, αλλά ρομαντικά το λέτε. Διότι θα έρθουν οι οδηγίες οι ευρωπαϊκές. Ακούστε. Το λέω ρομαντικά. Ακούστε. Το λέω με την άποψη και τη γνώση που έχω ως επιστήμονα. Σύμφωνοι, αλλά έχετε μια ρομαντική. Όχι. Δεν είπα ότι είστε ρομαντικός αυτό που λέτε. Προφανώς επιστημονικά το λέτε. Ρομαντικά σκέφτεστε πώς λειτουργούν τα συστήματα. Θα σας έρθει η ευρωπαϊκή οδηγία που θα σας λέει: επειδή έχουμε υπερπληθυσμό, φτώχεια κτλ., φάτε τεχνητό κρέας, φάτε τεχνητό έντομο, φάτε εκείνο, το ίδιο είναι βιταμινούχο οδηγία. Και στο τέλος, αν έχεις κινητοποίησεις, γιατί υπάρχει αναδιανομή γης και πλούτου, ο Γκέιτς αγοράζει, οι άλλοι πουλάνε,
τα μικρά τεμάχια θα γίνει και υποχρεωτικό, όπως έχουν γίνει και άλλα πράγματα υποχρεωτικά στη ζωή μας. Κάνω λάθος? Ναι, όχι, δεν κάνετε λάθος. Απλώς για μας και για κάποιους άλλους και για μένα έχει μεγάλη σημασία αυτό που έλεγε και ο Χρόνης Μίσιος, ότι δεν με ενδιαφέρει να αλλάξω το σύστημα, αλλά με ενδιαφέρει να μην αλλάξει το σύστημα εμένα. Κυρίως αυτά που κάνω και λέω αφορούν το δεύτερο και το θεωρώ σαν χρέος μου. Προς Θεού, δεν σας είπα ρομαντικό. Είστε επιστήμονας ο οποίος αναλύει ρομαντική σκέψη σας για το πώς λειτουργούν όλα αυτά τα συστήματα. Και να σας πω και κάτι, και έρχομαι στο δεύτερο μέρος. Συγγνώμη, κύριε Κουρέτα, εσείς δίνετε καθημερινά, εσείς και κάποιοι άλλοι, μάχες για την καινοτομία πάνω στα προϊόντα που παράγει η ελληνική γη. Και ποιος είναι ο αντίκτυπος? Έχετε δει κανένα σύστημα να τα αγκαλιάζει? Να μου το πείτε και εμένα. Εγώ προσωπικά ακόμα όχι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να συνεχίσω να το κάνω, όπως και άλλοι άνθρωποι το κάνουν. Γιατί πιστεύουμε ότι όλη αυτή η προσπάθεια κάποια στιγμή θα έχει αποτέλεσμα. Κύριε Κουρέτα, ρωτάει πολλοί κόσμος, θα μπορούσε διατροφικά μέσα σε αυτή την κρίση η χώρα και με 5 βασικούς άξονες να αλλάξει τη ρότα της για να μην είναι εξαρτημένη και να μην, εκτός από το κρύο, γνωρίσει και την πείνα? Διότι ακούμε για τη διατροφική επάρκεια. Ένα πράγμα που το έχουμε ξανασυζητήσει νομίζω μαζί είναι ένα αγροτικό προϊόν το οποίο έχουμε έλλειμμα. Έχουμε σε κάποια, όχι σε πολλά, αλλά σε κάποια βασικά, όπως είναι το μαλακό στάρι. Το μαλακό στάρι εμείς καλλιεργούμε περίπου 1 εκατομμύριο τόνους. Χρειαζόμαστε μάλλον 1 εκατομμύριο τόνους το χρόνο για να φτιάξουμε ψωμί και εισάγουμε περίπου 750.000 τόνους. Αυτή τη στιγμή το εισάγαμε με 170 ευρώ τον τόνο πριν από τον πόλεμο. Τώρα το εισάγουμε με 450 ευρώ τον τόνο από τη Βουλγαρία και από άλλες χώρες. Και υπάρχει η σκέψη να καλλιεργηθεί στη Δυτική Μακεδονία, στην Κεντρική και στην Ανατολική που καλλιεργούσαν κάποτε μαλακό στάρι, το οποίο εάν το καλλιεργήσουμε θα μας κοστίσει 120 εκατομμύρια ευρώ και πρέπει να το επιδοτήσουμε εμείς για να μην μας κοστίσει 450. Εάν αυτό το πράγμα δεν μπορεί να πείσει τον οποιονδήποτε ότι είναι ανάγκη να το κάνουμε και να δημιουργήσουμε το εθνικό μας απόθεμα όπως κάνουν τα περισσότερα κράτη στην Ευρώπη, εγώ σηκώνω τα χέρια, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Λέει ο φίλος ο Δημήτρης από το Ρότερνταμ. Καλημέρα, λέει. Μουσική στα αυτιά μου τα λόγια του κυρίου Κουρέτα. Ο εκφυλισμός της παραδοσιακής σχέσης, έστω στην Ελλάδα, του ανθρώπου με την τροφή του, είναι η πηγή τόσων κακών για την υγεία και τον πολιτισμό μας. Επειδή τυχαίνει να προπονώ και να γυμνάζω ανθρώπους διαφόρων ηλικιών, δεν υπάρχει περίπτωση παχυσαρκίας η οποία να μην βασίζεται στη λανθάνουσα σχέση μεταξύ αυτών και του φαγητού, η οποία καλλιεργείται από εξωτερικά ερεθίσματα συνεχώς και αποκλίνει από το φυσικό. Την καλημέρα μου από το Ρότερνταμ στον κύριο Κουρέτα, λέει. Να, έτσι είναι. Και σας έλεγα και πριν ότι όταν, ας πούμε, ένας άνθρωπος ξέρει αυτόν τον άνθρωπο που παράγει την τροφή, παίρνει ένα κομμάτι κρέας, το πάει στην παρέα, αυτό αποτελεί, θα του δώσει ικανοποίηση. Και η μεγαλύτερη πηγή που οδηγεί στην παχυσαρκία και στην αλλίωση της υγείας είναι η ικανοποίηση που παίρνουμε από το φαγητό, μόνο και μόνο στιγνά ικανοποίηση, ενώ πρέπει να ανακαλύψουμε άλλους τρόπους να παίρνουμε ικανοποίηση και με αυτόν τον τρόπο θα αλλάξουμε και τη σχέση που έχει ο άνθρωπος με την τροφή. Διότι αυτή τη στιγμή, έχοντας μόνο ικανοποίηση από το φαγητό, τρώμε, δεν ξέρουμε ποιος το φτιάχνει, το έτοιμο φαγητό και stop. Αυτό εκεί είναι που θέλουμε να πάει το πράγμα, το οποίο ενδεχομένως και να πάει, να τα καταφέρουν αυτοί οι άνθρωποι, αλλά κάποιοι θα προσπαθούμε να λέμε τα πράγματα κάπως διαφορετικά όπως θα έπρεπε. Δηλαδή αυτό που λέω εγώ, ο άνθρωπος να ανακαλύψει την κυταρική του αλήθεια. Τι σημαίνει αλήθεια? Και μνήμη. Μη λύθη. Δηλαδή δεν ξεχνώ. Κάποτε είχα την υγεία μου και το μεταβολισμό μου σωστά όταν ήμουν μικρός και σιγά σιγά με όλα αυτά την έχω χάσει, έχει καλυφθεί από διάφορα πράγματα όπως αυτά που συζητάμε και πρέπει να ξαναβρω την κυταρική μου αλήθεια για να πάω στην υγεία μου η οποία θα κάνει καλό και στην τσέπη μου τελικά. Λέει ο φίλος ο Κούλης που από τη Θεσσαλονίκη στο Ηράκλειο, χθες τον είχαμε εδώ. Καλημέρα, λέει, στον κύριο Κουρέτα. Πώς θα υπερεσχίσει, κύριε Δημήτρη μου, το κατσίκι
αν διακινούν αυτοί τα τρόφιμα σε τιμές που δεν μπορεί να υπάρχει ανταγωνισμός δεδομένης και της οικονομικής κρίσης και μάλιστα κρέας εργαστηρίου. Παλιά υπήρχε ο θεσμός των δασμών. Μήπως θα πρέπει να ξανασυστηθεί κάτι τέτοιο για να μην σαρωθεί η χώρα στα τρόφιμα και όχι μόνο? Κοιτάξτε, είναι μία άποψη. Το ζήτημα είναι για να μπορέσεις να φτάσεις σε ένα σημείο πρέπει να έχεις στρατηγική. Εγώ λέω διάφορα πράγματα τα οποία υποδηλώνουν στρατηγική που δεν έχουμε. Δεν μου λέτε, κύριε Κουρέτα, εγώ παρατηρώ τώρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εσάς, θα το πω, και τον έξοχο Έλληνα στην κουζίνα, τον κύριο Μαμαλάκη, να σαρώνεται όλη την Ελλάδα μιλώντας για την αξία της ελληνικής τροφής, την διαλυματική νηστεία, όχι ως απλή άσκηση, αλλά ανακάλυψη αυτού που είπατε, δηλαδή της μνήμης του διατροφικού μας DNA, και δεν βλέπω να σας φωνάζει το σύστημα και να πει «έλατε εδώ, εσείς που κάνετε και οι δύο τους έξυπνους και γυρνάτε όλη τη χώρα, καθίστε κάτω, βγάλετε 5 άξονες, να πάμε συστηματικά, να γίνουμε αυτό που είπατε, ως χώρα ένας φύλακας και θύλακας και φύλακας και θύλακας της υγιεινής διατροφής, της μάχης των φυσικών σπόρων, όχι των τεχνητών». Κάποτε η Ελλάδα έκανε μια ανασκαφή, αυτή που κάνανε την ανασκαφή, η οποία ανασκαφή απέδωσε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία έχουμε δει κλπ. Αυτό που λείπει τώρα στην Ελλάδα είναι να κάνουμε αυτή τη διατροφική ανασκαφή, δηλαδή να αποκαλύψουμε στους άλλους και στους εαυτούς μας τη μεγάλη αξία που έχουν τα τοπικά προϊόντα. Ας πούμε στη Θεσσαλία έχουμε το αμύγδαλο του Σικουρίου, το οποίο καλλιεργείται όλη η κοιλάδα αυτή, περίπου το 1% το αμυγδάλου της γης, τα κάστανα του Κισάβου, τα φρούτα του Τυρνάβου, τα ψυχανθή των Φαρσάλων, την ελιά της Δυτικής Μαγνησίας κλπ. Έχουμε 7-8 προϊόντα στη Θεσσαλία που είναι μοναδικά. Το ίδιο υπάρχουν και σε όλες τις περιφέρειες, που υπάρχουν μελιτζάνες, αμύγδαλα, καρύδια, χαρούπια, μέλι, τραχανάς, τυρογάλα, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία κάποτε... Αγκινάρα, μπάμια, ναι, φακές. Κάποτε ήταν η κουλτούρα η διατροφική του Έλληνα. Αυτή τη στιγμή, αν βρεθεί κάποιος και εγώ το ονομάζω αυτό το πράγμα διατροφική ανασκαφή και μπορέσει και φέρει στη δημόσια συζήτηση όλο αυτό το μοντέλο, το οποίο δεν θα έχει καμία εξάρτηση από τίποτα το οποίο ανεβοκατεβαίνει και είναι χρηματιστηριακό είδος αυτή τη στιγμή στον κόσμο, ενδεχομένως η Ελλάδα να αποκτήσει μια υγεία διατροφική, η οποία θα μεταφραστεί όχι μόνο σε χρήμα, αλλά και στην υγεία του ανθρώπου που τελικά θα πάει σε χρήμα. Λέει εδώ ο φίλος Σωτήρης, είναι συντοπίτη σας, λέει, από την Πάτρα. Κύριε Κουρέτα, σας παρακαλώ πολύ, λέει, υπάρχει πιθανότητα να απαγορευτεί ακόμη και η οικιακή εκτροφή πουλερικών? Δηλαδή, χάσουμε την κότα την αλανιάρα. Δεν το ξέρω αυτό. Μάλιστα. Άλλος φίλος λέει, παρακαλώ πολύ, ρωτήστε τον κύριο Κουρέτα, ποια είναι η άποψή του για το ψωμί με φυσική προζύμη στη σύγκριση του με το βιομηχανοποιημένο? Καμία σχέση δεν έχει. Γιατί έχει αυτό το προζύμιο, το οποίο έχει προβιωτικά τα οποία κάνουν καλό στο έντερο και φτιάχνουν καλό μικροβίωμα, αλλά δυστυχώς αυτό το ψωμί δεν το βρίσκουμε. Γιατί είναι πολύ πιο εύκολο να φτιάξει το ψωμί το βιομηχανοποιημένο και το οποίο τρώει ο περισσότερος κόσμος και παχαίνει κλπ. Στο διατάφτα, και θα τα ξαναπούμε, κύριε Κουρέτα, ποια είναι η μεγαλύτερη ανησυχία σας με όλα αυτά τα ανησυχητικά με παγκόσμια διάσταση? Η μεγαλύτερη ανησυχία μου είναι η αλλαγή αυτή που γίνεται στην παγκόσμια σκηνή στο τρόφιμο, το οποίο ήταν αφορμή η Ουκρανία, αλλά σας είπα ότι δεν είναι έτσι. Απλώς βάζουμε τώρα σε μεγεθυντικό φακό όλα τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στο τρόφιμο παγκόσμια. Όπως σας εξήγησα, έχει με αυτά τα 4 προϊόντα τα οποία καλλιεργούνται αυτή τη στιγμή στο 60% της γης και καταναλώνονται, έχουν φύγει τελείως όλες οι τοπικές γαστρονομίες. Αυτό το πράγμα με ανησυχεί. Με ανησυχεί που γίνεται προσπάθεια για το πολιτικό σορθό να καταστραφούν τοπικές οικονομίες που βασίζονται στη γεωργία και την κτηνοτροφία. Για μένα αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ σημαντικό και ανησυχώ πάρα πολύ το τι θα γίνει στο μέλλον και ποια είναι τελικά η τέτοια. Και νομίζω ότι κάποια στιγμή δεν θα αργήσει, θα υπάρχει αντίδραση, θα δείτε. Δηλαδή αυτό που γίνεται στην Ολλανδία αυτή τη στιγμή, που δεν το δείχνουν τα μέσα στην Ελλάδα, ούτε αυτό που γίνεται στη Γαλλία δείχνουν. Στη Γερμανία, Ιταλία, Αλβανία,
στη Σρι Λάνκα, στο Παναμά. Διεχούν άλλα πράγματα. Ναι. Διεχούν, ξέρω εγώ, έναν τραγουδιστή που πάει στη θάλασσα και μαζεύει τα αποτσίγαρα, ας πούμε, ή μαζεύει τα πρακτικά, έτσι αντιλαμβάνονται, μπας πιτώσει τα πράγματα. Ναι, είμαι ανήσυχος. Είμαι ανήσυχος και θεωρώ ότι πρέπει να είναι alert όλος ο κόσμος για τέτοια πράγματα και αυτό θα γίνει μόνο με την κουβέντα και τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Κουρέτα, να είστε καλά. Συνεχίστε αυτό που κάνατε σε όλη την πατρίδα μας και εσείς και ο κύριος Μαμαλάκης και κάποιοι άλλοι. Έχει την αξία απόψε, του. Απόψε μαζί, θα είμαστε στην Πάτρα, απόψε στις 9 η ώρα μαζί με τον Ηλία. Θα συζητήσουμε αυτά τα οποία λέτε στο Πολύεδρο. Είναι ένας ωραίος χώρος, ένα βιβλιοπωλείο. Και όσοι είναι πατρινοί να έρθουν εκεί να συζητήσουν, το ξέρουν, θα πιστεύω θα έρθουν. Να είστε καλά, καλημέρα.